Καρέ-καρέ μέσα από τα ευρήματα που έχουν στα χέρια τους, οι αρχές ξεδιπλώνουν το σκηνικό της άγριας επίθεσης που δέχτηκε ηλικιωμένο ζευγάρι μέσα στο σπίτι τους στους Αγίους 10, ώστε να φτάσει άμεσα στη σύλληψη των δραστών. Οι ενοπλοί δράστες κακοποίησαν βάναυσα τον 81χρονο που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να γλιτώσει από τα χέρια του δράστη, ο οποίος επιχείρησε στο τέλος να τον πνίξει με μαξιλάρι. Τα είχαν χάσει εμένα, με πήρανε 1:35 τη νύχτα, τρέχα, μας διστεύουνε και έτρεξα μέσα σε 5 λεπτά, ήμουν εκεί πέρα, είχαν φύγει. Πήρα την αστυνομία, η οποία στο δεκάλεπτο μέσα είχε έρθει. Στοιχειοκλειδί στα χέρια των αρχών αποτελεί το κλείστρο από το πιστόλι που είχε στα χέρια του ο ληστής, που στρίμωξε τον 81χρονο ανάμεσα στο κρεβάτι και τον τοίχο, τον χτύπησε με αυτό στο πρόσωπο και το κεφάλι, ζητώντας του να ομολογήσει που ήταν τα χρήματα και οι χρυσές λίρες που ήξεραν ότι είχε το ηλικιωμένο ζευγάρι. Πρώτη φορά, παιδί μου. Γι' αυτό δεν σας τρομάζει εσάς? Δεν μας τρομάζει. Τρομάξαμε, λέγω, φοβήθηκα. Δεν μπορούν να ξαπλώσω σήμερα. Που έχεις τα λεφτά, που έχεις τις λίρες, φώναζε στον ηλικιωμένο, τον οποίο άρπαξε από το λαιμό και επιχείρησε να τον πνίξει με μαξιλάρι, καθώς εκείνος φώναζε και αντιστεκόταν στεναρά. Η παλικαρίσια αντίδραση του ηλικιωμένου φαίνεται ότι σόκαρε τους ληστές, που τράπηκαν τελικά σε φυγή χωρίς τη λία που περίμεναν. Είναι πάρα πολύ πρωτοφανές αυτό το γεγονός, ειδικά σε αυτό το χωριό, είναι πάρα πολύ ήσυχο. Και πραγματικά πέφτουμε και σοκαριζόμαστε όλοι με αυτό το γεγονός, γιατί δεν συμβαίνουν αυτά εδώ. Εγώ προσωπικά για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και τώρα, το κλειδί είναι πάνω στην πόρτα μου. Πάνω στην πάλη, ωστόσο, το κλείστρο του όπλου έπεσε στο πάτωμα, εκεί που το βρήκαν και το περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί. Με βάση την εικόνα που έχει σχηματίσει έως τώρα η αστυνομία, οι δράστες εισέβαλαν από την πόρτα του σπιτιού, την οποία κλώτσισαν και παραβίασαν με κατσαβίδι, αφήνοντας πίσω τους λασπωμένα αποτυπώματα. Κατευθύνθηκαν χωρίς περιστροφές στη μία από τις δύο ντουλάπες του σπιτιού, ψάχνοντας για το μικρό κομπόδεμα που πίστευαν ότι θα βρουν. Κάτι τέτοιο είναι πρωτόγνωρο, πρώτη φορά συμβαίνει, καταδικαστέο βέβαια. Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν προδίδει πολύ καλή πληροφόρηση εκ των έσω για τις συνήθειες του ζευγαριού, τους χώρους του σπιτιού αλλά και τα οικονομικά τους. Συγγενείς των δύο ηλικιωμένων αλλά και η οικιακή βοηθός που χρησιμοποιούσαν έχουν κληθεί να δώσουν πληροφορίες στην Ελλάς που αναζητά τουλάχιστον δύο άνδρες. Ο ένας ψηλός με ανάστημα 1,80 και σχετικά εύσωμος, ενώ ο δεύτερος με ύψος 1,70-1,75, αρκετά αδύνατος σύμφωνα με τις καταθέσεις του ζευγαριού. Το μόνο που σκέφτομαι εγώ είναι ότι σε συνεργασία με το Δήμο να ζητήσουμε μόνο παραπάνω αστυνόμευση, αν και πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Δηλαδή λυπάμαι πραγματικά, ευτυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν, είναι καλά τώρα στην υγεία τους. Η αστυνομία έχει σαρώσει και τις κάμερες μέσα σε όλο το χωριό, αναζητώντας στοιχεία για τις κινήσεις τους.